Η επιχειρηματικότητα, οι σωστές πρακτικές και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο χώρο εργασίας επιβραβεύτηκαν για ακόμη μία φορά μέσω του θεσμού Human Resources Excellence Awards που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θα πρέπει πλέον σαν χώρα, εάν θέλουμε να πούμε ότι παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και ότι έχουμε να προσφέρουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία, να αλλάξουμε κάποια βασικά πράγματα. Καταρχήν να αλλάξουμε τον τρόπο σκέπτεστε. Να χειροκροτούμε, να δείχνουμε και να δεικνύουμε τους άλλους τους. Στόχος της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι να αναδείξει τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, πιστεύουν στο όραμά τους, βλέπουν τις προκλήσεις σαν ευκαιρίες και συνεχίζουν την προσπάθεια για βελτίωση. Χρυσοί νικητές αναδείχθηκαν η Wind-Elas στην κατηγορία Διοίκηση της Απόδοσης, Κουλτούρα Υψηλής Απόδοσης. Ο νικητής στην κατηγορία αυτή είναι η Wind-Elas. Για μας η διάκριση αυτή μας δίνει ακόμα περισσότερο δύναμη να συνεχίσουμε στο στόχο μας, αυτό του μετασχηματισμού της εταιρικής μας κουλτούρας. Στο τέλος του 2012 ήδη οραματιστήκαμε την ανάπτυξη της επιχειρήσης του κλάδου και στη χώρα και ξεκινήσαμε από την ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Έτσι ξεκινήσαμε με ένα νέο πρόγραμμα, το Grow at Wind, τη διαδικασία ανάπτυξης των ανθρώπων μας. Και στη Wind σταματήσαμε από τότε να μιλάμε για αξιολόγηση και μιλάμε μόνο για ανάπτυξη και σε αυτήν επενδύουμε. Η Μινέρβα στην κατηγορία διαχείρισης ταλέντων. Είναι η χρυσή διάκριση στην κατηγορία αυτή και ο νικητής είναι η Μινέρβα ΑΕ ελεουργικών επιχειρήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς για το ψυχολογικά υγιές εργασιακό περιβάλλον. Στη χρυσή διάκριση και ο νικητής εδώ είναι, μουσική παρακαλώ, η Τράπεζα Πειραιώς. Η συγκεκριμένη διάκριση μας γεμίζει τιμή και περηφάνεια γιατί ακριβώς εργαζόμαστε σε έναν όμιλο που παράλληλα με την ηγετική παρουσία δείχνει πολύ μεγάλη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας. Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια για την ηγεσία και αριστεία στο ανθρώπινο δυναμικό. Χρυσή διάκριση στην κατηγορία που είπαμε ηγεσία και αριστεία στο ανθρώπινο δυναμικό για την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Όμιλος Εταιριών. Καλώς το βήμα. Και για μένα προσωπικά αλλά και για τους εργαζόμενους που εργάστηκαν σε όλο αυτό το πρόγραμμα κορυφή, ήταν σημαντικό και για την εταιρεία μας, διότι κατάφερε και ανέτρεψε όλα τα δυσμενή στοιχεία τόσο στις πωλήσεις όσο και στην αποτελεσματικότητα του δικτύου όσο και στο κόστος το εργασιακό και το έφερε σε δυτικές ροές, άρα με αποτέλεσμα η εταιρεία να ανακάμψει και να έχουν εξασφαλίσει οι αναπομείνοντες εργαζόμενοι την εργασία τους και το μέλλον είναι πιο δυνατό για αυτούς. Και η Μετρό για την εκπαίδευση και ανάπτυξη. Στη χρυσή διάκριση είναι το Μετρό ΑΕΒΕ. Είμαστε μια εταιρεία ελληνική η οποία επενδύουμε στην ποιότητα και στην εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού. Παρά τη δύσκολη χρονική περίοδο για την οικονομία, την αγορά εργασίας και γενικότερα τις επιχειρήσεις στη χώρα μας, είναι σημαντικό να επιβραβεύονται προσπάθειες οι οποίες ξεχωρίζουν στον επιχειρηματικό κόσμο.